Καλησπέρα σας. Άρχεται η Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Πρόεδρου της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κύριε Νικόλα Παπαϊωάννου, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πάνος Ιολογιώτατε Αρχιμανδρίτη Θεοχάρη, Πρωτοπρεσβύτερε Νικόλαε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αξιότιμοι πρώην Υπουργοί, κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά και κύριε Αντώνη Μακροδημήτρη, αξιότιμη κυρία Ηλιοπούλου, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε απόψε στην καθιερωμένη δημόσια πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Ακαδημία Αθηνών παραδοσιακά αφιερώνει μία δημόσια συνεδρία της αυτή τη χρονική περίοδο στην εθνική μας επέτειο ως ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές εκείνης της περίοδου που έμπρακτα ανέδειξαν τη σημασία της αντίστασης σε κάθε κατακτητή και της προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας. Το ιστορικό όχι προέκυψε σε μια περίοδο εντόνων πολιτικών και κοινωνικών αντικατατάξεων και τοποθετήθηκε ιστορικά στην αφετηρία της περίοδου 1940-44, μία μελανή περίοδο όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, αφού εκατομμύρια ανθρώπων έζησαν την οδύνη και τον όλεθρο που προξένησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η αρχική ρητή άρνηση στην προέλαση του Ιταλού κατατεκτητή ήταν ενδεικτική της στεναρής αντίστασης που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια και της μαχητικότητας που επέδειξε ο ελληνικός λαός αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της κατοχής και ενός άδικου πολέμου. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ολόκληρη η Ευρώπη ταλανίζονταν από τον φασισμό και την ιμπεριαλιστική διάθεση που εσαρκώθηκε πρωτίστως στα πρόσωπα του Μουσολίνη και του Χίτλερ, αλλάζοντας για πάντα το ρου της ιστορίας. Όταν η διαφαινόμενη απειλή έλαβε υπόσταση το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με το τελεσίγραφο των Ιταλών, η απάντηση της τότε ελληνικής κυβέρνησης σηματοδότησε την έναρξη του Ιταλο-Ελληνικού πολέμου. Και ενώ αποτέλεσε την αφετηρία μιας οδυρηνής πραγματικότητας που οδήγησε στην εξαθλίωση και στον θάνατο, επιλέγουμε να εορτάσουμε την επίτηδο του όχι ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε τη συμβολική του σημασία. Η λέξη αυτή λειτουργεί εμβληματικά και αντικατοπτρίζει την αφοσίωση στην πατρίδα και τη γνήσια θέληση του ελληνικού λαού να παλέψει θαραλέα και με ψυχή ενάντια στον κατακτητή. Άλλωστε, ο πολύπαθος ελληνικός λαός είχε ήδη βιώσει για εκατοντάδες χρόνια την υποδούλωση και ήταν ακόμη ζωντανός ο απόϊχος από τις επαναστατικές ενέργειες των ελλήργων προγόνων μας που αποτείναξαν εν τέλει τον Οθωμανικό ζυγό και οδήγησαν στη γένεση ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηρωική αντίσταση εκείνης της εποχής υπήρξε πολύπλευρη, όπως και υπήρξαν πολυάριθμοι γνωστοί και διαφανείς πρωταγωνιστές του έτους του 40. Από το μέτωπο στην Αλβανία μέχρι τις αντιστασιακές οργανώσεις,
Η συμμετοχή των Ελλήνων στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα εκείνης της εποχής αποτελεί σταθερά μέχρι σήμερα μια σημαντική πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον να εστιάζουμε κάθε φορά σε συγκεκριμένους κόρπους αντίστασης αλλά και συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο σημερινός μας ομιλητής, ο συνάδελφος κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, επέλεξε το πεδίο της διανόησης και των τεχνών για να μας μιλήσει για μια σπουδαία προσωπικότητα, έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή, που όχι μόνο δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στον αγώνα της πατρίδας του, αλλά βιωματικά και ο ίδιος πάλεψε για την επιβίωση και την ελευθερία πολεμώντας το αλβανικό μέτωπο. Η εμπειρία του αυτή εύλογα μετουσιώθηκε και στο ποιητικό του έργο, το οποίο αποτέλεσε ένα σημαντικό πνευματικό κεφάλαιο στο πεδίο της λογοτεχνίας μας. Μαζί με τον Οδυσσέα Ελίτη υπήρξαν φυσικά και άλλοι πνευματικοί ταγοί και σημαίνουσες προσωπικότητες. Ενδεικτικά αναφέρω τον ποιητή και ακαδημαϊκό Κωστή Παλαμά και τον ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη, που έδωσαν το δικό του στίγμα τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αποδεικνύοντας ότι ο καθένας από τις επάρξεις του μπορεί να γίνει ουσιαστικός συμμέτοχος μιας συλλογικής προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο, η οποία όταν χαρακτηρίζεται από ομοψυχία και αλληλεγγύη μπορεί να επιφέρει το πιο ισχυρό πλήγμα σε κάθε επίδοξο κατακτητή, ακόμα και αν η αναμέτρηση φαίνεται δυσανάλογη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τον ομιλητή της απόψινής εκδήλωσης, τον ακαδημαϊκό από τη δεύτερη τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών, κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, να προσέθει στο βήμα και να εκφωνήσει την ομιλία του με θέμα 28 Οκτωβρίου 1940 και ο Οδυσσέας Ελίτης, την οποία είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθήσουμε όλοι μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Εκλεκτή προσκεκλημένη, η 28η Οκτωβρίου 1940 έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως εθνική εορτή, χωρίς να έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος από την πολιτεία. Αποτελεί λαμπρή συνέχεια της 25ης Μαρτίου 1821. Οι δύο μεγάλες εθνικές εορτές του ελληνισμού έχουν ένα κοινό στοιχείο, βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων επί 4.000 χρόνια, το πάθος για την ελευθερία. Η λέξη ελευθερία δήλωνε στην αρχαιότητα τόσο την ανεξαρτησία όσο και την παρησία, δηλαδή τα δύο συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας που γεννήθηκε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ο εθνικός μας ύμνος, όπως τον οραματίστηκε και τον συνέθεσε το φωτεινό μυαλό του Διονύσιου Σολομού, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά το εγκόμιο της ελευθερίας. Την ανδρεία των Ελλήνων στα πεδία των μαχών ανατροφοδοτούσε πάνω απ' όλα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το επιτακτικό αίτημα για δικαιοσύνη. Έτσι ερμηνεύεται ο αξιοθαύμαστος ηρωισμός και το απαράμιλο μεγαλείο τόσο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όσο και των απλών ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, που με ένα στόμα, μια ψυχή, μια καρδιά βροντοφώναξαν το όχι, ανηφορίζοντας προς τα κακοτράχαλα βουνά της Ηπείρου για να αντιμετωπίσουν την ιταμή πρόκληση της φασιστικής Ιταλίας. Οι ηρωικές γυναίκες της Πίνδου απέσπασαν το διεθνή θαυμασμό. Το Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε ο αγώνας αποτείναξης 400 χρόνων σκλαβιάς, ενώ τον Οκτώβριο του 1940 ο ελληνικός λαός υπέμεινε 4 χρόνια δουλείας.
Το 1821 η εθνεγερσία είχε ένα νόημα, την απόκτηση της ελευθερίας, ενώ ο αγώνας για τη διατήρηση της ελευθερίας είναι αυτός που παρακίνησε τον ελληνικό λαό να δείξει αυτή τη συγκλονιστική αντρία. Ο Κωστής Παλαμάς, αριστείντην μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ο πρώτος γραμματέας επί των πρακτικών, συνέθεσε την 1η Νοεμβρίου 1940, σε ηλικία 81 ετών, ένα συγκλονιστικό ποίημα με τίτλο «Στη νεολαία μας». Με 31 μόλις λέξεις δημιούργησε ένα απέριτο εικονοστάσι τιμής και μνήμης της διαχρονικής ανδρείας των Ελλήνων. Κοιτάξτε το συγκλονιστικό αυτό απόσπασμα. Αυτό κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε απ' τα θάνατο κρασί του 21. Ο τελευταίος στίχος των 7 μόλις ολόχρυσων λέξεων θα παραμείνει αιώνια παρακαταθήκη και θα καθοδηγεί και θα εμπνέει το έθνος. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Όλοι οι μεγάλοι ποιητές μας έγραψαν συγκλονιστικά ποιήματα στα οποία εξυμνούν τον ηρωισμό των φρουρών της πατρίδας και το αδάμαστο φρόνημα του απλού λαού. Ο Άγγελος Σικελιανός συνέδεσε έξοχα το λαμπρό παρελθόν με την έννοια της ελευθερίας. Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα, ελέγαμε μια Σαλαμίνα ακόμα, ελέγαμε ακόμα ένα 21 και ήρτες τέλος η μητέρα μέρα, ο κοσμοϊστορική ελευθερία τόσο βαθιά λαχταρισμένη. Η βύθιση του καταδρομικού Έλλη στις 15 Αυγούστου του 40, την ημέρα της Χάρης Παναγίας, σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Ο Ηλίας Βενέζης, ο ακαδημαϊκός, περιέγραψε από αυτό εδώ το βήμα στις 27 Οκτωβρίου 1958 το τραγικό συμβάν όπως του το διηγήθηκε ένας γέροντας αυτόπτης μάρτυρας. Άξαφνα, λέει, ακούσαμε κατά το μουράγιο το μεγάλο κρότο. Πήγαν και ήρθαν τα βουνά της Τίνου και ο γυαλός σύστηκε και τίναξε θεόρατο δυνατό κύμα. «Βαγγελίστρα μου», είπαμε και πέσαμε κατά γης παρακαλώντας. «Σε λίγο να σου άλλος κρότος. Εδώ είναι η συντέλεια», είπαμε. «Χανόμαστε αν δεν βάλεις το χέρι σου, Παναγία, χανόμαστε». Το βασιλικό μας καράβι έξω από το λιμάνι δέχτηκε την πρώτη τορπίλα και άρχισε να βουλιάζει. Αυτή θα έκανε χαλασμό πολύ στον κόσμο, στους προσκυνητές που ήταν στο μουράγιο, αν δεν έπαιρνε την τρίτη τορπίλα η Βαγγελίστρα, δοξασμένο το όνομά της. Και σχολιάζει ο Βενέζης. «Το ένστικτο του λαού μιλούσε σωστά. Προετοίμαζε περισσότερο από το σώμα την ψυχή, γιατί για ό,τι θα ερχόταν, κυρίως αυτό χρειαζόταν η ψυχή». Ο Μουσολίνι, με την έπαρση που είχαν οι φασίστες, απευθυνόμενος στον Ιταλικό λαό στις 18 Νοεμβρίου 1940, προανήγγειλε πομποδός «Θα σπάσουμε τα πλευρά της Ελλάδας». Είχε μάλιστα εκδώσει και δύο μετάλλια που έφεραν αυτή την επιγραφή, παρακαλώ. Αντίθετα, το νεοελληνικό ήθος αποτυπώνεται στο ακόλουθο περιστατικό όπως το έζησε ο Στράτης Μυριβίλης στο μέτωπο. Τα λόγια είναι δικά του, του ακαδημαϊκού και μεγάλου λογοτέχνη του Στράτη Μυριβίλη. Ένας φαντάρος έπιασε εχμάλωτο ένα Ιταλό λοχεία την ώρα που ο λόχος του δέχτηκε στα σκοτεινά την ευνηδιαστική επίθεση. Ο Ιταλός ετοιμαζόταν να τον μαχαιρώσει στα μουλακτά με την ξυφολόγχη του. Έπιασε το χέρι του, το δάγκασε, τον αφόπλησε. «Πώς ήρθε και δεν τον σκότωσες?» Μέσα στη νύχτα τον ερώτησε.
Ρωτάει τώρα ο Μυριβίλης τον Απτόφελ. «Να σας πω», μου είπε, «εκείνη την ώρα, έτσι που με ξάφνισε, ετοιμαζόμουν να του τη φέρω». Οι σύντροφοί του, που μας είχαν κάνει τον ευνηδιασμό, το έβαλα στα πόδια και τον άφησαν. Όπου τον εκείταξα στη φέξη της φωτιστικής ρουκέτας. Ήταν ένα όμορφο παλικάρι. «Μα δεν φαντάζεστε πόσο όμορφο, σαν άγαλμα. Λυπήθηκα να τον χαλάσω». Και γέλασε σαν παιδί για την αδυναμία που έδειξε. Το σχόλιο τώρα του Μυριβίλη. «Φαντάζομαι πως μόνο ένας Έλληνας πολεμιστής, ανάμεσα σε όλους τους πολεμιστές του κόσμου, μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο». Και η λέξη που μεταχειρίστηκε ήταν τόσο ωραία. Είπε, «Λυπήθηκα να τον χαλάσω». Και λέει τώρα ο Μυριβίλης, «Στα λόγια ενός απλού φαντάρου συμπυκνώνεται η ευγένεια και το ήθος ενός ολόκληρου λαού». Ερχόμαστε τώρα στον Ελίτη, στην πρώτη γραμμή παρακαλώ του μετόπου. Ο Ελίτης έγραψε την άνοιξη του 1941, μόλις επέστρεψα από το μέτωπο, τρία εκτεταμένα ποίηματα με θέμα τον Αλβανικό πόλεμο. Την Αλβανιάδα, σώθηκε μόνο το πρώτο από τα τρία μέρη, την Βαρβαρία, η οποία καταστράφηκε, και το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο αντιπολοχαγό της Αλβανίας. Η Αλβανιάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγαλειώδες έπος, διότι είχε βαθιστόχαστους στίχους. Ας ακούσουμε τώρα τον κορυφαίο νομπελίστα ποιητή μας να αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο έργο του. Τα λόγια είναι δικά του. «Το ποίημα αυτό δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Μεταδόθηκε όμως τον Οκτώβριο του 1956 από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών με απαγγελία Θάνου Κοτσόπουλου και Μίτσου Λυγίσου, ραδιοσκηνοθεσία Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζηδάκη». «Δεν είχε», λέει ο Ελίτης, «από όσο ξέρω, καμιά απήχηση, μολονότι η ραδιοφωνική παρουσίαση βοήθησε στην ανάδειξη της ιδιότυπης τεχνικής του. Ίσως να έφταιγα κι εγώ, ίσως και το θέμα. Γεγονός είναι ότι μου έλειψε από εκεί και πέρα η διάθεση να συνεχίσω ένα έργο με τόσες μεγάλες διαστάσεις. Προχώρησα αρκετά στο δεύτερο μέρος και ύστερα ξαφνικά σταμάτησα. Με τράβηξε το άξιο νεστή που είχε αρχίσει να οριμάζει μέσα μου και έμελε να ηχήσει αλλιώς. Είναι κρίμα, πιστέψτε με, που η μαγική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, γεμάτη κραυγές πόνου και λυρικές εξάρσεις, παραμένει άγνωστη στους πολλούς. Το άξονες τη βέβαια με τη μαγική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι γνωστό σε όλους μας, αλλά αξίζει να ακούσει κανείς αυτές τις μουσικές λυρικές εξάρσεις του Μάνου Χατζηδάκη». Εδώ βλέπετε μια άλλη εικόνα από το μέτωπο. Ο κορυφαίος νομπελίστας ποιητής μας είπε ότι τι είναι αυτό, όταν το ρώτησαν, που το συγκίνησε στο έπος του 40, τι ήταν αυτό, το ρώτησαν και είπε. «Ο εχθρός ήταν η τυραννία. Ήταν η μορφή του άδικου που την είχαμε υποστεί κάτω από διαφορετικές μορφές επί αιώνες και είχε γίνει η μοίρα μας». Ακούστε τα συγκινητικά λόγια του ίδιου. Μας θυμάμαι την παρουσία της η κυρία Ηλιοπούλου και την ευχαριστούμε. «Και γνώρισα από κοντά την αψηφισιά του θανάτου, την ακατάβλητη θέληση της ζωής που έγινε τελικά και δική μου. Στο μέτωπο αρρώστησα από βαρύτατο τύφο. Τα νερά που πίναμε ήταν, όπου τα βρίσκαμε, ήταν ανάμεσα στα πτώματα των μουλαριών και ήταν μολυσμένα. Χωρίς να γνωρίζω τι έχω, χρειάστηκε να κάνω τρία μερόνυχτα με τα πόδια και με ένα ζώο για να βρεθώ σε ένα δρόμο να διακομιστώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έμεινα εκεί 40 μέρες, με 40 πυρετό, ακίνητος και με πάγο στην κοιλιά.
με είχαν αποφασίσει. Αλλά εγώ δεν είχα αποφασίσει τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι αρνήθηκα να με μεταφέρουν στο μικρό θάλαμο των ετοιμοθανάτων. Όπως κάποιο άλλο βράδυ αρνήθηκα να κοινωνήσω και να εξομολογηθώ στον παπά που μου φέρανε, γιατί εγώ ήθελα να ζήσω. Με βάλανε όμως σε ένα φορείο που το χώσανε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Η φάλαγγα από τα Γιάννενα ως το Αγρίνιο πολυβολήθηκε 8 φορές από τα Στούκας. Οι φαντάροι τρέχανε στα χωράφια, όμως εγώ ήταν αδύνατο να σταθώ όρθιος έστω και για μια στιγμή. Τελικά, στο Αγρίνιο, με παρατήσανε σε ένα πεζούλι και φύγανε. Μια καλή κοπέλα, εθελοντής νοσοκόμος με άλλη αποστολή, με βοήθησε και με έσυρε σε ένα υπόγειο μιας καπναποθήκης, όπου σοριάστηκα και έμεινα εκεί επί 3 μέρες. Σημασία έχει ότι έζησα από θαύμα και σώθηκα από ένα θαύμα. Εδώ βλέπετε ένα σχέδιο του Γιάννη Τσαρούχη το 1940, του ανθιπολοχαγού Ελίτη. Ο νεαρός ανθιπολοχαγός περιγράφει τις πολεμικές του περιπέτειες με κάθε λεπτομέρεια. Αξίζει να τα διαβάσετε κάποια στιγμή. Λέει, άρχισα να εγκαταλείπω ένα-ένα όλα τα στοιχεία που συγκροτούσαν την προσωπικότητά μου. Αυτή είναι η συμφορά του πολέμου. Τα γένια μου μεγάλωναν ολοένα. Οι ψήρες πλήθαιναν. Το χιόνι σκέπαζε τα πάντα. Τη νύχτα εκείνη χρειάστηκε να περάσω από ένα μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι τραυματιοφορείς για να κουβαλήσουν στα μετώπισεν τους βαριά τραυματισμένους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα βογγητά τους. Το άσμα τώρα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας είναι πραγματικά ένα μεγαλούργημα, όπως ό,τι έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης. Ο Ελίτης ήταν αριστοτέχνης της πύκνωσης του λόγου. Και σας είπα ότι εγκατέλειψε συνειδητά την πρώτη προσπάθεια, γιατί δεν είχαν οριμάσει ακόμα αυτές οι σκέψεις. Ήταν αγωνία θανάτου. Είχε το έξεμα της τελειοθυρίας, όπως όλοι οι μεγάλοι ποιητές μας, και μέρες και νύχτες με δάκρυα στα μάτια συνέθετε, έσβηνε, έγραφε και έτσι σιγά σιγά μας έδωσε αυτό το αριστούργημα. Εδώ είναι η πρώτη έκδοση του Ίκαρου με εξώφυλλο του Γιάννη Μόραλη, το βλέπετε εδώ. Είναι ένα πανέμορφο σχέδιο, δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Κοιτάξτε τώρα την πορεία προς το μέτωπο που μόνο με δάκρυα στα μάτια μπορεί κανείς να το διαβάσει. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή από το άξονα στή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Αυτή είναι και η λαϊκή γλώσσα που συγκινεί και εμπνέει τον ποιητή. Λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, ώσπου να τρέξουν τα αίματα, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι, εδώ το τι είναι λαϊκό, ότι, γιατί δηλαδή, γιατί, τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό και ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Το άσμα ηρωικό έχει μελετηθεί από φιλολόγους και νεοελληνιστές με παραδοσιακούς τρόπους ανάλυσης, κυρίως σε περιγραφικό επίπεδο. Απουσιάζει όμως παραδόξως μια σύγχρονη κειμενοκεντρική προσέγγιση, η οποία θα προβάλλει τη δομή και οργάνωση του έργου και ιδίως τα μέσα τα οποία δείχνουν την προθετικότητα του δημιουργού. Ο Νότης Μαυρουδής μελοποίησε έξοχα το άσμα ηρωικό το 1968, δεν προβλήθηκε όμως στο βαθμό που του άξιζε. Ο Νίκος Μαμαγκάκης έδωσε μια άλλη μεγαλειώδη μουσική διάσταση στο έργο. Η εμπειρία του πολέμου είχε καταλυτική επίδραση στον Ελίτη.
συναισθάνθηκε πλήρως τον κοινωνικό ρόλο του πνευματικού δημιουργού και την ευθύνη που φέρει, παρακαλώ, για την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης και την καλλιέργεια της συλλογικότητας. Η πατρίδα είναι ιερή έννοια. Έχω προχωρήσει σε ανάλυση του άσματος με γλωσσολογικούς και υφολογικούς όρους, αλλά δεν θα αναφέρω τώρα λεπτομέρειες, διότι στα πρακτικά της Ακαδημίας θα τυπωθεί με υποσημειώσεις, παραπομπές και λεπτομερείς αναλύσεις. Θα πω όμως λίγα πράγματα για το εκλεκτό κοινό απόψη. Ο Ελίτης σμίλεψε με μοναδικό τρόπο και ταλέντο, το ταλέντο αυτό είναι γνωστό, ένα άψογο μνημείο λόγου για τον ανώνυμο αντιπολοχαγό της Αλβανίας που θυσίασε τη ζωή του για την πατρίδα του. Ένας μεγάλος ποιητής που αποσκοπεί στην εξιδανίκευση της θυσίας δεν συνθέτει ένα ποίημα για ένα συγκεκριμένο αγωνιστή όσο ηρωικός κι αν είναι ο θάνατός του. Ο Ελίτης διαποτίζει τους στίχους του με πικρά βιώματα των άδολων μαχητών όπως τα έζησε ο ίδιος στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Με κεντρικό ήρωα τον Ανθυπολοχαγό, η διήγηση αποκτά εξομολογητικό χαρακτήρα και έτσι η δραματοποίηση φτάνει στα υπέρτατα όρια της. Το άσμα, πανάρχια λέξη, ισοδυναμεί με την οδή και το λυρικό τραγούδι. Παραπέμπει όμως ευθέως και στο άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης με τις γνωστές συνυποδηλώσεις της ιερότητας και της ποιητικότητας. Το άσμα είναι ηρωικό στην ουδέτερη εκδοχή του και συγχρόνως πένθυμο στο στενό κύκλο των οικείων. Το επίθετο «χαμένος» δεν ταυτίζεται απόλυτα με τα ψυχρά συνώνυμα «πεθαμένος», «νεκρός», «σκοτωμένος». Η Ελλάδα θρηνεί το χαμό των ηρώων της, όχι το θάνατο του φθαρτού σώματος. Έτσι ερμηνεύεται το παράδοξο, ο θρήνος να γίνεται ένος. Το άσμα ηρωικό και πένθυμο είναι άρτια δομημένο αρχιτεκτόνημα λόγου που οδηγεί τον αναγνώστη στη λύτρωση μέσα από σκοτεινούς αλλά και ονειρικούς ατραπούς. Σε αυτό το αντιπολεμικό ποίημα δεν αναφέρεται ούτε μία φορά η λέξη πόλεμος, αλλά ούτε και η πολυπόθητη ειρήνη. Οι 14 ενότητες του ποίηματος παραπέμπουν 2 φορές στο μαγικό αριθμό 7 που ελκύει ιδιαίτερα τον Ελίτη. 6 και μια τύψης για τον ουρανό, το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά. Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες από κωδικοποίηση στο μηνυμάτων που θέλει να περάσει ο Ελίτης με την έντονα βιωματική ποιητική αυτή συλλογή. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα περιπτώσεις, όχι ερμηνείας όπως νομίζουμε μέχρι τώρα, αλλά παρερμηνείας των ποιητών. Δεν υπάρχει μια αυθεντική ερμηνεία. Και ο Ελίτης χαιρόταν όταν άκουγε αυτές τις σκέψεις ότι αυθεντική ερμηνεία του ποίηματος δεν υπάρχει, το αναπτύσσει αυτό σε ένα έξοχο δοκίμιό του στα ανοιχτά χαρτιά. Είναι λοιπόν παρερμηνείες, ακόμα και ο ποιητής που καλείται να ερμηνεύσει το ποίημά του δεν αποτελεί δέσμευση για τον ερευνητή, διότι ανακαλύπτουμε κάθε φορά διαφορετικά πράγματα. Το καινούριο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι οι περισσότερες ποιητικές συλλογές του Ελίτη είναι προορισμένες να διαβάζονται και όχι να απαγγέλλονται. Ο ποιητής έχει αναπτύξει τεχνικές οπτικοποίησης μέσα από τις οποίες περνά καλύτερα τα μηνύματά του. Στο άσμα ηρωικό διαφαίνονται με μια πρώτη ματιά, το είπα ήδη, οι πολλαπλές επεξεργασίες που ήταν απαραίτητες για να αποτυπώσει τα βασικά μηνύματα που ήθελε να περάσει ο ποιητής. Η φρικαλαιότητα του πολέμου, με αποκορύφωμα τα βογγητά των αθώων παλικαριών με τα κομμένα ποδάρια και τα νεκρά σώματα των στρατιωτών διασκορπισμένα στο αιματοβαμμένο χιόνι στις βουνοκορφές της Ηπείρου, παρουσιάζεται με ποιητικές εικόνες που σουραγίζουν την καρδιά. Στο μαρτύριο του πόνου και της πολεμικής συμφοράς μετέχει και η ίδια η φύση
Ένα θεματικό μοτίβο που συναντάμε συχνά στα δημοτικά μας τραγούδια, αλλά το καλλιέργησε έξοχο εθνικός μας ποιητής, αλλά ο ελίτης, μέγας ποιητής, πραγματικά ανεξάρτητα από τον Νόμπελ, επεξέτεινε αυτή τη μεταφορική εικόνα με περίλαμπρες αλληγορικές εικόνες. Στη μελέτη που θα δημοσιευθεί δείχνω ακριβώς τι εννοώ. Η ταραχή της φύσης είναι προμήνυμα μεγάλης τραγωδίας. Η φύση αντιδρά στα δεινά που έρχονται, όχι ο άνθρωπος. Έτσι δεν υπονομεύεται η ανδρεία των πολεμιστών μπροστά στον υπαρκτό φόβο του θανάτου. Το άσμα ηρωικό είναι στην ουσία μικρογραφία του γαλαξιακού σύμπαντος του άξονα εστί, ένα ανεκτήμητο εικόνισμα φυλακτό, σμιλεμένο με χρυσές και ασημένιες λέξεις που ακτινοβολούν την πίστη στα ιδανικά του έθνους, όπως δείχνει η αγόγγιστη θυσία του ανθιπλοκαγού που ανεβαίνει στον ουρανό στην εξαϊλωμένη μορφή του Αγίου. Είναι γνωστός ο πολλαπλός συμβολισμός. Το βλέπετε εδώ που το γράφω, ότι είναι άψογο μνημείο λόγου, διότι τα πικρά βιώματα που διηγείται σουραγίζουν την καρδιά. Είναι, έλεγα, γνωστός ο πολλαπλός συμβολισμός του ήλιου στην ποιήση του Ελίτη. Οι συλλογές του «Ήλιος ο πρώτος» 1943, που είχε παρεξηγηθεί, δεν κατάλαβαν οι περισσότεροι Έλληνες τότε εποχής τι μηνύματα ήθελε να περάσει. Νόμιζαν ότι μιλάει αισιόδοξα στον καιρό της συμφοράς και μιλούσε με μεταφορές. Και ο «Ήλιος ο ηλιάτορας» το 1971 το ίδιο. Αποτελούν ύμνους στο αιώνιο μυστήριο της ζωής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, και το ανακάλυψα κι εγώ έκπληκτος, ότι ο Ελίτης στο άσμα ηρωικό, στον πρώτο κιόλα στίχο χρησιμοποιεί τη λέξη «ήλιος». Εκεί που πρώτα εκατοικούσε ο ήλιος, και στον ο τελευταίος στίχος του άσματος αναφέρεται στο Πάσχα του Θεού και ξανά στον ήλιο και την Ανάσταση που θα έρθει. Μετά έχω πολύ εξειδικευμένα πράγματα τα οποία θα τα παραλείψω και θα προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα. Στο άσμα ηρωικό βλέπετε εδώ στην πρώτη και δεύτερη ενότητα, νάτε τη μεταφορική εικόνα, χειμώνας μπαίνει ως το μυαλό, κάτι κακό θα ανάψει. Το ανάβω εδώ έχει δύο διαφορετικές σημασίες. Βλέπετε την επανάληψη, κακό θα ανάψει εδώ, και το αναφέρει άλλες τέσσερις φορές. Αγριεύει η τρίχα του αλογόβουνου, θα πει λίγο πιο κάτω, διότι η συμφορά επανέρχεται. Και πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό άσμα, το τέταρτο. Τώρα κοίταται απάνω στην τσουρουφλισμένη χλένη. Μοιάζει μπαξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά. Μοιάζει ρολόι αγγέλου που σταμάτησε. Ό,τι βλέπετε σε αυτή την ενότητα, αλλά και σε όλο το ποίημα, είναι συγκλονιστικό. Στα σχολεία διδάσκεται το κάτω από τα πέντε κέντρα, σαν γεριά που ανάβουν. Ξανά η τσουρουφλισμένη χλένη. Εδώ η σφαίρα βρίσκει το γενναίο ανθιπολοχαγό ανάμεσα στα φρύδια. Και πώς το λέει ο ποιητής, μικρό πικρό πηγάδι δακτυλιά της μοίρας. Κοιτάξτε τι εικόνες χρησιμοποιεί. Και μετά η απελπισία. Κοιτάξτε, ο, κάνει ο ποιητής, μην κοιτάτε, ο, μην κοιτάτε από πού του φύγε η ζωή, μην πείτε πώς, μην πείτε πώς ανέβηκε ψηλά ο καπνός του αιώνιου. Εδώ, σε μια μορφή παράκρουσης, ο ποιητής ανατρέπει τα συντακτικά δεδομένα και βγάζει κραυγές απόγνωσης. Βλέπετε την επανάληψη. Έτσι λοιπόν η μια στιγμή, έτσι λοιπόν η μια, έτσι λοιπόν η μια στιγμή παράτησε την άλλη και ο ήλιος ο παντοτινός έτσι με μια στον κόσμο. Μετά μας λένε στο σχολείο να μην επαναλαμβάνουμε λέξεις. Στην ποίηση η επανάληψη λέξεων είναι σπουδαίο υφολογικό στοιχείο και το βλέπουμε σε όλους τους μεγάλους ποιητές. Στην πέμπτη ενότητα αρχίζουν να τα πάλι τα αλλεπάλληλα γιατί. Γιατί, είδατε, ρωτάει ο αετός.
και απορούν τα ιτόπουλα για το παλικάρι. Γιατί μετά η μάνα και μετά απορούν πού να είναι το παιδί. Και βλέπετε 4 λεπτά, 5, 6, γιατί να μην ζεσταίνει ο θάνατος. Και βλέπετε σε αυτό τον ουρανό που κατοικούσε ο ήλιος και έρχεται η σκλαβιά, βλέπετε η φωνή πάλι της απόγνωσης με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Το αποκορύφωμα πιστεύω είναι εδώ. Κοιτάξτε πώς συνδέει την παράδοση με τον εθνικό μας ποιητή, με την ελευθερία. Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει ελευθερία. Έλληνες μέσα στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο, ελευθερία. Να την οπτικοποίηση, με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Και μετά, για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος. Ποιος ποιητής μπορεί να δώσει τόσο σπουδαίες μεταφορικές εικόνες? Οι Έλληνες λοιπόν μέσα στη σκοτεινιά δείχνουν το δρόμο. Έρχομαι τώρα σε ένα επιτύμβιο επίγραμμα, περνάει γρήγορα η ώρα, αλλά παρατέταρτο θα τελειώσουμε. Επειδή έχουμε και παιδιά εδώ, σε λίγο θα σας πω κάτι. Έρχομαι στο επιτύμβιο επίγραμμα που αποδίδεται στον Εσχύλο. Βλέπετε, Εσχύλων εφορίων, έχουμε και παιδιά του Λυκείου εδώ. Εσχύλων εφορίων ως Αθηναίων, το δεκεύθη μνήμα καταφθήμενον πυροφόριο γέλας. Αλκίνδευδόκιμων μαραθώνιον άλσος αν ήπη και βαριχετή μύδος επιστάμενος. Αφήνω λίγο να το σκεφτούμε. Σ' αυτό εδώ το μνήμα, δηλαδή τον τάφο, κέφτη βρίσκεται, κείτε, ο Εσχύλος, ο Αθηναίος, ο γιος του Εφορίωνα. Να το μνήμα, πέθανε στην πυροφόρο γέλα, στη Σικελία. Εδώ πυρός είναι βέβαια, όπως ξέρουμε, το σιτάρι. Αφθονία σιταριού υπήρχε και ήταν έφορη περιοχή. Εκεί λοιπόν η μοίρα του ήταν γραμμένο να πεθάνει. Αλκίνδευδόκιμον την αντριοσύνη του, την αντρία που είχε ο Εσχύλος, τη γνώρισε καλά το άλσος του Μαραθώνα και ο Μακρυμάλης Πέρσης. Είχαν μακριά μαλλιά, επιστάμενος. Αυτό εδώ είναι πραγματικά συγκινητικό, με την έννοια ότι περνάει ένα σπουδαίο μήνυμα, ότι είναι σημαντικότερο από την ποιητική δόξα ο αγώνας για την πατρίδα. Και τι έκανε ο Ελίτης, αυτοβούλος παρουσιάστηκε, θα μπορούσε να αποφύγει τον πόλεμο και πήγε στην πρώτη γραμμή, ξέροντας ότι μπορεί να χάσει και τη ζωή του, αλλά για την ιερή έννοια της πατρίδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε μία διαχρονική πορεία του ελληνικού πνεύματος, όπου ο μεγάλος πνευματικός δημιουργός, από τον Εσχύλο μέχρι τον Ελίτη, σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο το θείο δώρο της ελευθερίας. Γι' αυτό βλέπετε, δείχνει και το άλλο. Εδώ έχω τη δική μου μετάφραση, καθόλου ποιητική, αλλά η απαράμιλη Ανδρία και καμάρωνε και ο ίδιος ο Εσχύλος. Ο Ελίτης αποδεικνύεται με τα όσα είπα, αλλά κυρίως με όσα θα γραφτούν, αποδεικνύεται λαμπρός ιστορικός μέσα από τις ποιητικές συνθέσεις του που δύο τραγουδούν τα δεινά του πολέμου. Και τι άλλο σημαντικό έγινε? Ξέρετε, την ιστορία δεν τη γράφουν οι ιστορικοί μόνο, οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι ειδικοί, αλλά και οι απλοί άνθρωποι. Στο λεξικό της Ακαδημίας έχουμε πρώτη φορά τη λέξη μικροϊστορία, microhistory, μεταφραστικό δάνειο από την αμερικανική αγγλική,
Νεολογισμός που εμφανίζεται μόλις πριν από 50 χρόνια και αυτό το πράγμα δείχνει ο Ελίτης. Εγώ, χωρίς να είμαι ιστορικός, ένας απλός μαχητής, παρακολουθώ το δράμα, μετέχω στο δράμα και την πραγματική ιστορία ανακαλύπτουμε τα τελευταία χρόνια, τη γράφουν οι ανώνυμοι απλοί άνθρωποι και οι μεγάλοι ποιητές. Αυτό το ιστορικό μήνυμα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε εδώ ξανά μία φορά τον Οδυσσέα Ελίτη, ποιητή και μαχητή, αλλά μαχητή με τη διπλή σημασία του όρου, το αφήνω για τα παιδιά να δουν στα λεξικά τι σημαίνει μαχητής, στην κυριολεξία και τη μεταφορά του. Αυτός ήταν ο Μέγας Ελίτης. Τι έδειξε λοιπόν με το άσμα ηρωικό και το άξιον εστί, ότι πίσω από την νεολογική δυνότητα, μάγος σε αυτούς τους νεολογισμούς που έχουν γραφτεί μελέτες ολόκληρες, πίσω από την νεολογική δυνότητα, την ευρηματική εικονοποιία, τη μιλιχιότητα του ύφους και τις ασυνήθιστες λυρικές του εξάρσεις, κρύβεται η ακατανίκητη δύναμη της πένας που γίνεται κοφτερό σπαθί. Αυτά διδάσκει ο Μέγας ποιητής. Επιλέγω κάτι γιατί πρέπει να τελειώσω. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Ξεθοριάζει η έννοια της πατρίδας και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά το αφήνω. Το επιμύθιό μου είναι το εξής. Ο Άγγελος Τερζάκης, ακαδημαϊκός, από αυτό εδώ το βήμα, στις 27 Οκτωβρίου 1974, επεσήμανε με υπέροχο τρόπο τα συνθετικά στοιχεία του ηρωισμού των Ελλήνων, όπως τα ανέδειξε ο αμυντικός πόλεμος του 1940-41. Εδώ δανείζομαι απόσπασμα από τον καθηγητή Απόστολο Γεωργιάδη, που έχει γράψει ένα υπέροχο κείμενο για τον αμυντικό πόλεμο του 40-41, με αποκορύφωμα του αγώνα τη μάχη της Κρήτης. Κοιτάξτε, τα λόγια είναι του Άγγελου Τερζάκη και θέλω να τα προσέξω. Η εθνική αξιοπρέπεια, δεν ξέρω αν το έχω βάλει εδώ, δεν το έχω βάλει. Η εθνική αξιοπρέπεια, η βαθιά ιστορική συνείδηση που ξυπνάει, η φιλοπατρία, η περηφάνεια που δοκιμάζει ένας λαός ολιγάριθμος όταν βλέπει το αγνό του ήθος να αντιπαραβάλλεται με τη βουλημία ενός τυπικά μεγάλου. Αυτά είναι που συνεπήραν τον κόσμο. Σε αυτά ας προσθέσουμε, λέει ο Τερζάκης, το δύσκολο σε ανάλυση ελληνικό λαϊκό γνώρισμα που το λέμε λεβενδιά και που σημαίνει πέρα από το αρενοπό ήθος τη γενναιόδορη παραδοχή της δραματικής ουσίας μιας ζωής ταγμένης έτσι κι αλλιώς στο χάρο. Οι πόλεμοι κρίνονται σήμερα όχι με τον επιδεικνυόμενο ηρωισμό αλλά με βάση το σύγχρονο οπλικό εξοπλισμό που διαθέτει κάθε χώρα και δεν ταυτίζεται πια η έννοια της πατρίδας και του έθνους. Η ηθική διάσταση του αγώνα για τη λευτεριά κλειδονίζεται. Και εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει πραγματικά. Το γράφω εδώ, η σχέση πατρίδας και έθνους. Η Ελλάδα, και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, ως έθνος και ως πατρίδα διακρίνεται για τις ηθικές της αξίες. Δεν φοβήθηκε ποτέ ότι είναι μικρός λαός. Ο Ξενοφών έχει ένα καταπληκτικό παράδειγμα που λέει «Δεν έχει σημασία ότι είμαστε λίγοι». Από τότε έχουμε ψυχή και αποτελεσματικότητα σε αυτό το κάνουμε γιατί πιστεύουμε στην ηθική. Οι ηθικές αξίες. Το σημαντικότερο μήνυμα είναι η αφύπνιση της ιστορικής μνήμης. Έχει νόημα να εορτάζονται οι εθνικές επέτειοι όταν αποσκοπούν στην αφύπνιση της ιστορικής κυρίως μνήμης, πρωτίστως των νέων
Και χαιρόμαστε εδώ ως Ακαδημία Αθηνών που βρίσκονται παιδιά, μας τιμούν με την παρουσία τους από 4 σχολεία ενδεικτικά, από τη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, πρώτη πολύκειο που συμπληρώνει φέτος αυτό το Ίδρυμα 180 χρόνια ζωής, από το Βαρβάκιο το πρότυπο γυμνάσιο, από το 66ο Αριστόκλειο γυμνάσιο, το οποίο βρίσκεται στον Κολονό, εκεί ήταν η Ακαδημία Πλάτωνος και χαιρόμαστε για αυτά τα ωραία παιδιά που έχουμε εδώ. Πολύ υπενθυμίζω ότι ο Πλάτων ήταν παρονίμιο παρατσούκλι, με μεγάλο μέτωπο, Αριστοκλής ήταν το όνομά του και το Αριστόκλειο γυμνάσιο μας θυμάμαι την παρουσία του εδώ και τα εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη που ακολουθούν την παράδοση των αδελφών Ριζάριδων. Ο σχολάρχης Γεώργιος Ζώης είναι από διπλανό χωριό, από το Μονοδέντρι που ο Μάνθος και Γεώργιος Ριζάρης έδωσαν την αμύθιτη αξίας περιουσία τους για τη φιλική εταιρεία, φιλικός ο Μάνθος και για την απελευθέρωση του έθνους, αλλά και για μια καλύτερη εκκλησιαστική παιδεία. Αυτή λοιπόν την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης, ιδιαίτερα των νέων, πρέπει να τονίζουμε. Τελικά, και τελειώνω, δεν πήγε χαμένο ούτε το αίμα, ούτε τα δάκρυα που χύθηκαν για τα δικοσκοτωμένα παλικάρια μας και για όσα έμειναν χωρίς πόδια και χέρια για την υπόλοιπη ζωή τους. Έχω τραυματικές εμπειρίες από την οικογένειά μου που έβλεπα το θείο μου χωρίς πόδια. Αλλά ούτε και θυσίες ολόκληρου του ελληνικού πήγαν χαμένες. Τελειώνω. Η καλύτερη απόδοση φόρου τιμής στους ήρωες του 1940 και όλων των απελευθερωτικών αγώνων του έθνους είναι, ιδίως σε καιρούς χαλεπούς, η διασφάλιση της εθνικής ενότητας και ομοψυχίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκλεκτό συνάδελφο κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη για την εμπνευσμένη ομιλία του και ειδικά για τις τελευταίες παρενέσεις του που έριξε άπλετο φως στην πατρίδα και το έθνος. Εντυπωσιακή η Ελλάδα ως έθνος και ως πατρίδα διακρίνεται για τις ηθικές της αξίες. Και είναι σημαντικό αυτό, ειδικά με την παρουσία της νέας γενιάς που έχουμε σήμερα στο ακροατήριό μας, διότι θα είναι οι δικές τους αξίες και ο δικός τους προορισμός για το μέλλον αυτής της καταπληκτικής χώρας, την οποία όλοι μας είμαστε πολίτες. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρία.